περαστικά σα. Ευχαριστώ. Άντρα και γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την Άννα Σαμούκα που ρίχτηκε από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τον κορονοϊό. Όταν ένας ασθενής έπαιρνε εξιτήριο, έπαιρνε κουράγιο και ξανάμπαινε στη μάχη από την πρώτη γραμμή. Πιο ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν μάθαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ότι κάποιος από τους ασθενείς μας που είχε βγει από την εντατική είχε γενέθλια. Οπότε τελείως αυθόρμητα και αυτοσχέδια, έτυχε να έχουμε και μια τούρτα. Αποφασίσαμε να του κάνουμε τα γενέθλιά του. Νομίζω ότι ήταν η πιο συγκινητική στιγμή αυτή και όταν τον είδαμε δύο μέρες μετά να φεύγει όρθιος και να πηγαίνει στο σπίτι του. Ως προϊσταμένη σε μία από τις πρώτες κλινικές αναφοράς της χώρας, διαχειρίστηκε τα περισσότερα κρούσματα του ιού που νοσηλεύτηκαν στο ΑΧΕΠΑ. Ήταν συγκινημένος, είπε ότι δεν θα τα ξεχάσει αυτά τα γενέθλια. Και φεύγοντας φυσικά, ακόμη και σήμερα, μας πήρε τηλέφωνο, μας ρωτάει πώς είμαστε, θέλει να μαθαίνει νέα μας. Είμαστε οικογένεια πλέον. Η ίδια και οι συνάδελφοί της έγιναν για τους ασθενείς η οικογένειά τους, το αποκούμπι τους. Ένα τραγούδι και ένα τριαντάφυλλο ήταν ένα ελάχιστο ευχαριστώ για αυτήν. Μέσα στο νοσοκομείο οι καταστάσεις ήταν αρκετά δύσκολες και αυτές. Φόβος και αγωνία υπήρχε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά αυτό μας έκανε όμως να δεθούμε περισσότερο, να γίνουμε ομάδες, να πολεμήσουμε και δεν έλειψε κανένας από το πόστο του ούτε μία μέρα. Η Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή γιορτάζεται στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας σήμερα με το βλέμμα στραμμένο στις σκληρές μάχες που δόθηκαν και εξακολουθούν να δίνονται κατά του κορονοϊού. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έγινε το νοσοκομείο αναφοράς για κρούσματα σε παιδιά. Η Μάγδα Χαρδαβέλα ήταν εκεί και τους έδινε κουράγιο. Δεν είχαμε συνόδους, δεν είχαμε άλλους γονείς, δεν είχαμε κανέναν άλλον. Μόνο με τις μητέρες είχαμε να κάνουμε. Δεν επιτρεπόταν κανένας να μπαίνει μέσα. Και για τις μητέρες ήταν μια δοκιμασία αυτή, έτσι. Ναι, ναι, μεγάλη και ιδιαίτερα για τις μητέρες που ήταν λεχόνες. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και θα είναι αντίξως, περισσότερο αντίξως το επόμενο διάστημα. Χωρίς αυτούς τους αφανείς εν πολλοίς ήρωες, εμείς οι γιατροί και το υπόλοιπο νοσοκομιακό προσωπικό δεν υπάρχουμε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εγώ από την καρδιά μου, τους ευχαριστώ και μαζί με αυτούς και όλους εσάς. Συγκινητικές στιγμές εκτελήχθηκαν στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτρες σε όλο τον κόσμο. Τα χαμόγελά τους κρύφτηκαν και πάλι πίσω από τις μάσκες. Αυτή τη φορά ήταν όμως χαμόγελα νικητών. Όπως λένε πάντως, αυτή που κρατήθηκε ήταν μόνο η πρώτη μάχη.